τη 23η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ευγενίου του Ροντιόνοφ. Ο Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνοφ γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1977 κοντά στη Μόσχα και συγκεκριμένα στο χωριό Κουρίλοβο, στην περιοχή της πόλεως Παντόλσκ. Ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας και βαπτίστηκε Ορθόδοξος Χριστιανός κατά την παιδική του ηλικία. Η μητέρα του ονομάζεται Λιουμπόφ Βασίλνιευνα. Το 1989 η γιαγιά του πήρε τον μικρό Ευγένιο και τον πήγε στην εκκλησία για να εξομολογηθεί για πρώτη φορά και να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Ο ιερέας πρόσεξε ότι το παιδί δεν φορούσε σταυρό και κατά τη διάρκεια της εξομολόγησής του του φόρεσε ένα σταυρό, τον οποίο ο μικρός Ευγένιος δεν τον έβγαλε ποτέ από επάνω του. Μάλιστα έφτιαξε ένα χοντρό κορδόνι και τον πέρασε εκεί. Η μητέρα του όταν είδε ότι φορούσε σταυρό, τον προέτρεψε να τον βγάλει, διότι όπως είπε θα τον περιγελούσαν οι συμμαθητές του. Ο Ευγένιος δεν απάντησε, αλλά και δεν την υπάκουσε. Όταν τελείωσε τις σπουδές του το 1994, εργάστηκε ως επιπλοποιός, επάγγελμα που του απέφερε πολλά έσοδα. Στις 25 Ιουνίου του 1995 παρουσιάστηκε στο στρατό και μετά τη βασική του εκπαίδευση στις 13 Ιανουαρίου του 1996 τοποθετήθηκε στα συνοριακά φυλάκια Τσετσενίας Ιγκουερίνας, ακριβώς ένα μήνα μετά στις 13 Φεβρουαρίου του 1996 εχμαλωτίστηκε. Η εχμαλωσία έγινε ως εξής. Η στρατιωτική υπηρεσία έστειλε 4 στρατιώτες, μεταξύ των οποίων και τον Ευγένιο, να κάνουν ελέγχους στα αυτοκίνητα που διέρχονταν από ένα συγκεκριμένο δρόμο. Δυστυχώς οι αρμόδιοι έστειλαν τους στρατιώτες χωρίς να υπάρχει καμία προηγούμενη οργάνωση, δεν υπήρχε καν φωτισμός και καμία ασφάλεια. Από αυτόν τον δρόμο περνούσαν πολύ συχνά Τσετσένοι μεταφέροντας όπλα, εχμαλώτους και ναρκωτικά. Τη νύχτα εκείνη πέρασε από εκείνο το δρόμο ένα ασθενοφόρο. Όταν οι στρατιώτες το σταμάτησαν για έλεγχο, ξαφνικά μέσα από αυτό πετάχτηκαν πάνω από 10 Τσετσένοι, πολύ καλά οπλισμένοι. Ακολούθησε συμπλοκή και οι Τσετσένοι συνέλαβαν τους 4 στρατιώτες. Αυτό έγινε στις 3 της νύχτα. Στις 4 η ώρα ήρθαν άλλοι στρατιώτες για αλλαγή φρουράς. Φυσικά δεν τους βρήκαν και κατάλαβαν αμέσως τι είχε συμβεί. Μετά από λίγες μέρες η υπηρεσία του στρατού ενημέρωσε τους γονείς των στρατιωτών για την εξαφάνισή τους. Η μητέρα του Ευγενίου κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για εξαφάνιση αλλά για εχμαλωσία και πήγε με κίνδυνο τη ζωή της στην Τσετσενία για να βρει το παιδί της. Έφτασε στην πόλη Χαγκαλά και μετά από πολλές προσπάθειες ήρθε σε επαφή με τους αρχηγούς διαφόρων αντάρτικων ομάδων της Τσετσενίας προσπαθώντας να μάθει για την τύχη του Ευγενίου, διότι γνώριζε ότι οι Τσετσένοι δεν σκοτώνουν αμέσως τους εχμαλώτους, αλλά περιμένουν μήπως πάρουν λύτρα και τους ελευθερώσουν. Οι ίδιοι οι Τσετσένοι της είπαν ότι ο γιος της ζούσε, αλλά ήταν εχμάλωτος και σιώπησαν με νόημα, προσπαθώντας να υπολογίσουν πόσα χρήματα μπορούσαν να αποσπάσουν από αυτήν. Εκείνο τον καιρό ένας ζωντανός στρατιώτης εχμάλωτος στοίχιζε 10.000 δολάρια, ενώ ένας αξιωματικός 50.000. Όταν κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν αρκετά χρήματα, αποφάσισαν να το σκοτώσουν. Η μητέρα του πήγε παντού για να τον ψάξει, πέρασε από χωριά, από δρόμους με νάρκες, από μέτωπα συγκρούσεων, γνώρισε πολλούς αξιωματικούς Τσετσένους και όπως η ίδια λέει, πέρασε από όλους τους κύκλους του Άδη. Από την πρώτη μέρα της εχμαλωσίας του Ευγενίου, που διήρκησε 100 ημέρες, οι αντάρτες, επειδή είδαν ότι φοράει σταυρό, προσπάθησαν να τον κάψουν ψυχικά ώστε να καταφέρουν, αν ήταν δυνατόν να τον αναγκάσουν να αρνηθεί την πίστη του, να βγάλει το σταυρό, να γίνει μουσουλμάνος και να τον κάμουν δήμιο και φωνιά των άλλων Ρώσων εχμαλώτων. Ο Ευγένιος βέβαια αρνήθηκε όλες τις προτάσεις και παρά τους συνεχείς ξυλοδαρμούς, τα πάμπολα βασανιστήρια και τις υποσχέσεις ότι θα ζήσει αν βγάλει το σταυρό του, δεν μπόρεσαν να τον κάμψουν. Αργότερα, οι ίδιοι αρχηγοί των ανταρτών είπαν στη μητέρα του: «Εάν ο γιος σου γινόταν σαν ένας από μας, δεν θα τον αδικούσαμε». Στις 23 Μαΐου του 1996, δηλαδή την ημέρα των γενεθλίων του, πήραν τους 4 εχμαλώτους στρατιώτες και μαζί τον Ευγένιο για να τους σκοτώσουν. Πρώτα, αφού σκότωσαν τους 3 συνεχμαλώτους του, έπειτα πρότειναν για τελευταία φορά στον Ευγένιο να βγάλει το σταυρό του,
λέγοντας ότι ορκιζόμαστε στον Αλλάχ ότι θα ζήσεις. Ο Ευγένιος και πάλι αρνήθηκε και τότε υπέστη το φρικτό του μαρτύριο. Τον έσφαξαν με μαχαίρι κόβοντας εντελώς το κεφάλι του, αλλά δεν τόλμησαν να βγάλουν το σταυρό από το λαιμό του. Τον έθαψαν με το σταυρό, αλλά χωρίς το κεφάλι. Τελικά η μητέρα του βρήκε τον Ευγένιο μετά από 9 μήνες. Και πάλι ζήτησαν οι Τσετσένοι 4.000 δολάρια για να της δώσουν το λείψανο. Της έδωσαν και βιντεοκασέτα με το μαρτύριο του γιού της και της διηγήθηκαν οι ίδιοι την πορεία της εχμαλωσίας του για τα βασανιστήρια. Η μητέρα του Ευγενίου πούλησε το διαμέρισμά της και ό,τι άλλο μπορούσε, μέχρι και ρούχα, για να μπορέσει αφενός με να δώσει τα λίτρα, αφετέρου δεν ανταπεξέλθει στα έξοδα εκταφής, ειδικού φερέτρου, μεταφοράς κτλ, τα οποία δεν ήταν και λίγα. Τελικά στις 20 Νοεμβρίου του 1996 μετέφερε το λείψανο στο χωριό τους και το έθαψε στο κημητήριο. Μετά από λίγες μέρες ο πατέρας του Ευγενίου πέθανε δίπλα στο μνήμα από τη λύπη του. Αμέσως σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας ο Άγιος Μάρτυρας Ευγένιος άρχισε να εμφανίζεται και να κάνει θαύματα. Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένες μαρτυρίες και θαυμαστές επεμβάσεις. Ένα κοριτσάκι που έμενε σε ορθόδοξο ορφανοτροφείο διηγήθηκε ότι της εμφανίστηκε κάποτε ένας ψηλός στρατιώτης με κόκκινο μανδύα, ο οποίος της είπε ότι είναι ο Ευγένιος, την έπιασε από το χέρι και την οδήγησε στην εκκλησία. Το κοριτσάκι λέει: «Παραξενεύθηκα που φορούσε κόκκινο μανδύα, διότι οι στρατιώτες δεν φορούν σήμερα τέτοιο μανδύα και σκέφτηκα ότι αυτός πρέπει να είναι ο μανδύας του μάρτυρα. Σε πολλές εκκλησίες έχουν δει ένα στρατιώτη με πύρινο μανδύα, ο οποίος βοηθάει τους εχμαλώτους στην Τσετσενία να δραπετεύσουν από την εχμαλωσία τους και να διαφύγουν από κάθε κίνδυνο, όπως στις Νάρκες. Σε ένα νοσοκομείο τραυματιών πολέμου, οι τραυματισμένοι στρατιώτες πιστοποιούν ότι ένας Άγιος Μάρτυρας Ευγένιος τους βοηθάει, ειδικά όταν πονάνε πολύ. Όταν κάποιοι από αυτούς πήγαν στο ναό του Σωτήρου στη Μόσχα, είδαν την εικόνα του μάρτυρα και αναγνώρισαν αυτόν που τους βοήθησε. Το στρατιώτη με τον κόκκινο μανδύα το γνωρίζουν και οι φυλακισμένοι. Κυρίως βοηθάει τους πολύ καταβεβλημένους και συντετριμμένους ψυχικά λόγω της φυλακίσεώς τους. Το 1997, με ευλογία του Πατριάρχη Αλεξίου, εκδόθηκε ένα βιβλίο με τίτλο «Νέος Μάρτης του Χριστού Στρατιώτης Ευγένιος». Ένας ιερέας ονόματι Βαντίμ Σκλιαρανέσκο έστειλε στο Πατριαρχείο μία αναφορά όπου έγραφε ότι το εξώφυλλο του βιβλίου με τη φωτογραφία του Αγίου Μυροβλής. Μετά από 3 χρόνια και 3 μήνες, ο αρχηγός και όλη η ομάδα του, οι σφαγείς του Ευγενίου, σκοτώθηκαν από τους ίδιους τους Τσετσένους, μετά από εμφύλιες αντιπαραθέσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά περισσότερο την ημέρα του μαρτυρίου του, στις 23 Μαΐου έρχονται για προσκύνημα στον τάφο του πολύ πιστοί και αναφέρονται πολλά θαύματα. Τεστου σου Αγίου, πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.